Και έχουμε μεγάλη χαρά. Ήρθε εκείνος που φέρνει να καρδιάσει τα λαχταρά. Τρέξε κοντά μου. Μην αρκείς και να τον αγκαλιάσω. Τέρμα πιάσει τις πίκρες. Μόνο χαρές τώρα για να κοντάσω. Την ελόβη μου πιστή. Έλα να αγκαλιαστούμε. Άντρα μου, καλημήθανα κι αγαπημένο τέρι, ήρθε καιρός να ζήσουμε πιασμένοι χέρι-χέρι. Κύριε Κερουφίτη, πάλι σε αιώνες τώρα, τον Οδυσσέα σου να λες τον άνθρωπο προχώρ. Τη σκύλα και τη χάριτη, αυτός της προσπερνά. Με το μυαλό του σύμμαχο, εγώ διαξεπερνά. Το μυαλό λοιπόν του ανθρώπου είναι πάντα η δύναμη. Η φαντασία, η αθανασία, μέσα στην ζωή του. Αλλά
Νομίζω ότι το χαμόγελο των παιδιών είναι το πιο μεγάλο ευχαριστώ που μας λέγουν σε εμάς όλους, στις γιαγιάδες, στους παππούδες, στους γονείς που είναι εδώ, αλλά και στις τρεις δασκάλες τους που φαίνεται ότι εργάστηκαν πολύ. Να χειροκροτήσουμε τα παιδιά πρώτα, γιατί είναι τέλειοι ηθοποιοί. Ευχαριστωμένα παιδιά. Γιατί ακολούθησαν όλες τις οδηγίες που τους έδωσαν οι δασκάλες τους και έμαθαν και τα λογάκια και τα έλεγαν και όμορφα τα λογάκια τους. Και θα ευχαριστούμε γιατί πρόφεραν ωραία τον ελληνικό λόγο. Έλα να σας χαιροκροτήσουμε και πάλι. Συνεργάστηκαν όμορφα και ακολούθησαν τις δασκάλες τους, μας έδωσαν εμάς ένα ωραίο παράδειγμα τι μπορούμε να κάνουμε όταν συνεργαζόμαστε και όταν ακολουθούμε τις οδηγίες που μας δίνονται. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τις δασκάλες τους, πρώτα τις τρεις δασκάλες τους, την Βαλίδα Παυλίδη και την Μαρία Παυλίδη. Και ο λόγος ήταν δικός του. Δεν ήταν μόνο η θεατοποίηση, αλλά και ο λόγος ο ίδιος είναι φτιαγμένος από εκείνες. Να ευχαριστήσουμε και τις τρεις καθηγήτριες των Γαλλικών, την κυρία Μαρία Μαραδέλα, την κυρία Τσακίρο, την κυρία Μαραδέλα, τις δύο. Ένα μεγάλο, μεγάλο χειροκρότημα στην κυρία Κόλλη. Η οποία επίσης μας αποκάλυψε όλες τις δυνατότητες της φαντασίας της, έτσι, η φαντασία. Και να ευχαριστήσουμε και την κυρία Κοσμία, η οποία μας έγραψε όλες αυτές τις ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε και εσάς όλους τους γονείς και ευχόμαστε πάντοτε πρόοδο στα παιδιά σας. Ευχαριστούμε την κυρία Χρύσα για τον συντονισμό όλης αυτής της εκδήλωσης, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους που συνεργάστηκαν και να ξεχάσουμε τον κύριο Μούτσουλα, ο οποίος συντόνισε την παράδειγμα της πρώτης στη μουσική. Και πάλι να είμαστε καλά, να χορεύουν και να μου δίνουν πάντοτε, πάντοτε χαρά. Είμαι και καλά Πάσχα σε όλους σας, είναι πολύ κοντά ήδη, να ξεκουραστούν τα παιδιά, να σας ξεκουράσουν και εσάς και πάλι να είμαστε καλά όλοι, ας είναι το γονέα. Κουράσουμε, απλώς να σας ευχηθούμε σε όλους καλό Πάσχα και τα παιδάκια τα γλυκάναμε γιατί μας παρουσίασαν μια φανταστική παράσταση όπως κάθε χρόνο. Να τους χειροκροτήσουμε.